Βασίλη, ξεκινάει μία ακόμη. Πόσες είναι, πόσες φορές έχεις παίξει, πόσες χρονιές έχεις παίξει η EuroLeague? Η δέκατη με τον Ολυμπιακό. Ναι. Και με τον Παναθηναϊκό. 14. Ναι. Πολλές. Πολλές. Έχεις στο μυαλό σου ξεκινώντας σεζόν το ρεκόρ. Μάλλον σίγουρα το έχεις, γιατί το έχουν όλοι όσοι ασχολούνται με τον μπάσκετ στην Ευρώπη. Πόσο πολύ το έχεις? Ίσως λιγότερο από τον καθένα, γιατί το μόνο που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να είμαι υγιής μετά την περιπέτεια που τράβηξα πέρυσι. Οπότε το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να είμαι υγιής. Όλα τα άλλα για μένα είναι σε δεύτερο πλάνο. Ο κόσμος ξέρει το Σπανούλη πόσο καλός παίκτης είναι, αυτά που βλέπει στο παρκέ. Θέλω να εξηγήσεις λίγο πώς σε αυτή την ηλικία κρατιέσαι σε τόσο καλή κατάσταση. Κάτι που σπανίζει, το έχουμε δει σε πολύ λίγους Ευρωπαίους παίχτες. Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Αλλά πιστεύω ότι είναι όλη αυτή η δουλειά που έχω κάνει όλη μου τη ζωή. Έχω δουλέψει πάρα πολύ τη ζωή μου. Και αυτό κάποια στιγμή το παίρνεις πίσω. Αυτή τη στιγμή πιστεύω παίρνω πίσω του όλο αυτό το οποίο έχω κάνει στη ζωή μου, όλες αυτές οι άπειρες ώρες που έχω δουλέψει. Αγαπώ υπερβολικά τον μπάσκετ και αυτό με οδηγεί στο να μην κάνω ακρότητες, να προσέχω τι τρώω, να συνεχίζω να κάνω πολλή προπόνηση, να ασχολούμαι συνεχώς με το τι πρέπει να κάνω για να είμαι σε καλή κατάσταση. Γενικά δεν αφήνω ποτέ τον εαυτό μου και θέλω πάντα να είμαι στην καλύτερη κατάσταση που μπορώ. Άρα δεν έχει υπάρξει κάποιο πρωινό που να ξυπνήσει και να πεις πω σήμερα βαριέμαι να πάω στην προπόνηση? Όχι. Δεν έχει υπάρξει, γιατί όπως ξέρεις πολύ καλά το θεωρώ ευλογία. Νιώθω ευλογημένος που παίζω μπάσκετ και ας πούμε και λίγο και να μην έχω κοιμηθεί καλά και κουρασμένος να είμαι αυτά, κατευθείαν να το ξεχάσω. Με αρκετές ομάδες της φετινής διοργάνωσης να έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα, με τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να ακολουθήσει αυτόν τον οικονομικό ρυθμό. Θεωρείς ότι η φετινή σεζόν υπάρχει μια αναπροσαρμογή στόχων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Ο Ολυμπιακός ξεκινούσε με σκοπό να πάει στο Final Four. Εύκολα, δύσκολα, λιγότερο, περισσότερο. Φέτος μοιάζει λίγο πιο απομακρυσμένο. Θα είναι μια πολύ ανταγωνιστική χρονιά, πολύ ανταγωνιστική Ευρωλίγκα. Όπως είπες και εσύ, συμφωνώ ότι οι ομάδες έχουν εκτοξεύσει τα μπάτζετ τους. Η δυναμικότητα έχει μεγαλώσει. Ακόμη πιο πολλές ομάδες έχουν μπει στο παιχνίδι της οκτάδας. Για μας σίγουρα είναι μια καινούργια δοκιμασία, καινούργια ομάδα, πολλοί καινούργιοι παίχτες. Είναι μια πρόκληση για μας όλο αυτό το πράγμα και δεν μ' αρέσει να κοιτάω μακριά. Το μόνο που μ' αρέσει να κοιτάω αυτή τη στιγμή είναι να ετοιμαστούμε για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Πόσο σας έχει επηρεάσει το πρόβλημα υγείας του coach? Εμάς δεν μας έχει επηρεάσει. Εμείς κοιτάμε να κάνουμε τη δουλειά μας, να κάνουμε την προπόνησή μας, να ακολουθούμε τις οδηγίες του coach. Από εκεί και πέρα, δεν πιστεύω ότι μας έχει επηρεάσει εμάς που παίξεις μπασκετικά. Οι παίκτες ξεκινάτε έχοντας στο μυαλό σας κάποιον εφικτό στόχο στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή ότι στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές να έχουμε ένα ρεκόρ χύψη ώστε να είμαστε καλά και αυτά. Κοίτα, όχι. Όπως είπα και πριν, σκεφτόμαστε μόνο τον πρώτο αγώνα. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τη χημεία μας, τους ρόλους μας, τη χημεία μας, το τι πρέπει να κάνει ο καθένας καλά, πώς θα ενώσουμε όλα τα κομμάτια μεταξύ τους. Δεν είναι εύκολο, αλλά και από την άλλη μεριά ξεκινάει η αγωνιστική περίοδο και πρέπει να είσαι έτοιμος και χρειάζονται νίκες. Οπότε όλο αυτό πρέπει κάπως να το ισορροπήσουμε και να καταφέρουμε να πάρουμε νίκες. Ο Σπανούλης το 2010 επέλεξε να φύγει από μια πάρα πολύ καλή ομάδα και να έρθει σε μια ομάδα που χτιζότανε, γιατί αυτό ήταν κάτι που του έδινε μεγαλύτερο κίνητρο. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια παρόμοια φάση, από την οικονομική κυρίως άποψη που αναφέραμε πριν. Τώρα, στα 37 σου χρόνια, τη βρίσκεις περισσότερο με το να βοηθήσεις τον Ολυμπιακό και να πετύχεις κάτι με τον Ολυμπιακό που είναι πιο δύσκολο, ή π.χ. με το να ήσουν ένα μέλος της Μπαρτσελόνα που θα έχεις πολλές περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσεις τη EuroLeague? Γενικά. Και εσύ που με ξέρεις σαν χαρακτήρα και όπως με ξέρεις σαν χαρακτήρα, μου αρέσουν οι προκλήσεις και τα δύσκολα. Σίγουρα είναι μια πρόκληση αυτό. Προσωπικά δεν σκέφτομαι καθόλου το θέμα της ηλικίας. Δεν με απασχολεί. Με απασχολεί το πώς θα είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση να βοηθήσω την ομάδα.
Πιστεύω ότι, όπως είπα και πριν, είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτό. Και θα προσπαθήσω να κάνω κι εγώ αυτό που μπορώ από την πλευρά μου για να η ομάδα να έχει μια πολύ καλή χρονιά.